από τις περιοχές της Ηπείρου που επλήγησαν ιδιαίτερα από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού ο Δήμος Σαγιάδας. Προς γνώση και συμμόρφωση, η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με το σχεδιασμό να μπαίνει από τώρα στις υποχρεώσεις του Δήμου. Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Σαγιάδας πραγματοποιήθηκε η ειδική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα συζήτηση στην αποτίμηση των ζημιών των πυρκαγιών του καλοκαιριού στο Δήμο, τη διατύπωση προτάψεων και τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της επόμενης περίοδου. Στη συνεδρία συμμετείχαν επίσης ο νομάρχης της Πρωτείας, ο διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών, όπως επίσης και άλλοι παράγοντες. Εισηγούμενος ο κύριος Δήμαρχος στο θέμα αναφέρθηκε στις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού που έπληξαν και το Δήμο Σαγιάδας, επισημένοντας ότι λόγω συγκυριών, ευνοϊκών καιρικών συνθήκων και με τη βοήθεια του Θεού αποφεύθηκαν τα χειρότερα τα οποία θα μπορούσαν να αποβούν και μοιραία για το Δήμο και τους κατοίκους του. Ευχαρίστησε τον Υφυπουργό Αντώνη Μπέζα, τον Νομάρχη Θεσπρωτείας, τον Διοικητή της Πυροσβεστικής και όλους τους εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς για την καθοριστική βοήθειά τους και την άριστη συνεργασία που έχουν. Βρήκαμε όνομα, χορηγία και ευχαριστώ την εταιρεία του κ. Χρυσοφίδη, ο οποίος το διάθεσε δωρεάν στο Δήμο, το οποίο διασκευάσαμε κατάλληλα και περιεχόταν όλη την περιοχή του Δήμου με αθωτές και προσβέστες, με οδόνο κεφαλής, δύο λούσεις. Και ήταν καταλληλικός χρόνος τους, θα μας πει το δική δημοσιογραφική συνέχεια, εάν όντως είναι έτσι όπως θα λέω, παρόλα αυτά δεν χάνονται που να κάνουμε. Κύριε Πρόεδρε, εγώ να μην μονοπολίσω άλλο, να πω μόνο ότι όσον αφορά την ημέρα εκείνη την αποφράδα για το Δήμο μας του καλοκαιριού ήταν 23 Ιουλίου. 23. 23. Προς 24.